Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο αγώνων της τρέχουσα σεζόν, χωρίς ακόμα να πετύχει νίκη σε κάποιο από τα κρίσιμα ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Προτού προχωρήσουμε, μην ξεχάσεις, φίλε ακροατή, να κάνεις like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα αθλητικό νέο. Η ομάδα παραμένει καθυλωμένη στην 8η θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται 7 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει δίχτυα στους μεγάλους αγώνες, κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια πίεση πάνω στον προπονητή Diego Alonso. Η πίεση έχει φτάσει πλέον σε ασφικτικά επίπεδα, με τους φιλάθλους να απαιτούν άμεσα αποτελέσματα. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, η διοίκηση του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισαν να δώσουν πίστοση χρόνου στον Ουρουγουανό τεχνικό. Έχουν αναγνωρίσει ότι τα πρώτα 2,5 μήνες παρουσίας του ήταν γεμάτη προκλήσεις. Ενώ σημειώθηκε κάποια αγωνιστική βελτίωση στα πρόσφατα παιχνίδια με Μπόρατς και Ολυμπιακό, παρόλο που οι νίκες δεν ήρθαν. Ωστόσο, η υπομονή έχει αρχίσει να εξαντλείται και η απέτηση για άμεσα θετικά αποτελέσματα είναι πιο έντονη από ποτέ. Ο Αλόνσο πλέον βρίσκεται μπροστά σε μια κομβική περίοδο, με την ομάδα να χρειάζεται εμφανή αγωνιστική άνοδο μετά την τρέχουσα διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η πίεση να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στους επερχόμενους αγώνες είναι τεράστια, καθώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου πριν το επόμενο διάλειμμα του Νοεμβρίου. Οι επόμενοι αγώνες θεωρούνται καθοριστικοί για το μέλλον της ομάδας και την πορεία της στο πρωτάθλημα. Ο Αλόνσο καλείται να παρουσιάσει μια ομάδα πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική, έτοιμη να παλέψει για τις νίκες και να δείξει πώς μπορεί να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών των φιλάθλων. Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυναμική να επιστρέψει στην κορυφή, αρκεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να βρει τον ρυθμό του στο γήπεδο. Οι φίλοι της ομάδας περιμένουν με αγωνία, η διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά και η πίεση στο πρόσωπο του Αλόνσο είναι στα υψηλότερα επίπεδα της μέχρι τώρα παρουσίας του στην ομάδα. Ο δρόμος προς τον τίτλο μπορεί να είναι ακόμα ανοιχτός, αλλά οι απαιτήσεις πλέον είναι σαφείς. Άμεσα αποτελέσματα, περισσότερα γκολ και μια ομάδα που να δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο του Resport GR. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.